έχοντας μια ιδιαίτερη σχέση από το ξεκίνημα με το Ελεύθερο Δημοτικό Πανεπιστήμιο, αισθάνομαι πραγματικά και εγώ πολύ όμορφα όταν είμαι μαζί σας και εισπράττω την αγάπη και την θετική αλληλεπίδραση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη γνωστή πλέον, πιστεύω να την έχουμε μπεδώσει διαφάνεια για την πραγματικότητα που φτιάχνει ο καθένας μέσα στο μυαλό του και με βάση αυτή συμπεριφέρεται. Είναι κάτι που είναι πολύ ουσιαστικό και αφορά τόσο τις σχέσεις, όσο τις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις σε οποιοδήποτε θέμα. Μία δεύτερη πολύ σημαντική λέξη είναι οι προσδοκίες. Αυτό που περιμένουμε από τον εαυτό μας και αυτό που περιμένουν οι άλλοι από μας, τις περισσότερες φορές γίνεται με διάφορες εμφανείς και αφανείς διαδικασίες. Είναι αυτό που λέμε η αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αυτό που πιστεύουμε, αυτό που περιμένουμε να γίνει είτε από εμάς είτε από τους άλλους, τις περισσότερες φορές γίνεται. Θα πάμε και σε ένα άλλο όρο που είναι οι αποδόσεις και βέβαια έχει σαν κύριο θέμα ότι φταίνε πάντα οι άλλοι. Οτιδήποτε γίνεται, δίδουμε την ευθύνη στους άλλους και μάλιστα πολύ έξυπνα ο λαός λέει ότι όταν σου πηγαίνουν στραβά και χαμογελάς, έχεις βρει κάποιον να τα φορτώσεις. Λοιπόν, έτσι λοιπόν για τα προβλήματα και τις προβληματικές συμπεριφορές των παιδιών, οι μεν γονείς λένε ότι φταίνε οι δάσκαλοι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι δάσκαλοι λένε ότι φταίνε οι γονείς, οι παππούδες και η οικογένεια, ο παππούς και η γιαγιά λένε ότι φταίνε οι γονείς, οι δάσκαλοι κτλ. Και τα παιδιά βέβαια φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με κάποιες περιπτώσεις παιδιών, πολύ σύντομα θα τις αναφέρω, που είναι σοβαρά προβλήματα και δυσκολίες. Ένα παραχαϊδεμένο λοιπόν πεντάχρονο μοναχό παιδί, χωρίς όρια και επιπτώσεις, εισπράττει διπλά μηνύματα από τη μητέρα που φωνάζει, δεν έχει υπομονή και της έχει πάρει τον αέρα, και ο πατέρας που γυρίζει έτσι αργά, λείπει πολύ συχνά και του κάνει όλα τα χατήρια. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα λοιπόν διαμορφώνεται ένα παιδί με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς. Η μητέρα είναι αγχώδης, αδυνατή να βάλει όρια και στην παραμικρή γκρίνια του επεμβαίνουν παππούδες, γιαγιάδες και όλοι οι υπόλοιποι και την ακυρώνουν. Ένα άλλο αγόρι, τρίχρονο, ευχάριστο, συνεργάσιμο, ευαίσθητο και ανασφαλές, αλλά χειριστικό και ανορίωτο. Αν δεν γίνει το δικό του, αν δεν γίνει εκείνο που θέλει, χαλάει τον κόσμο. Όταν όμως βρεθεί σε ένα σαφές περιβάλλον με ξεκάθαρους όρους και διαδικασίες που βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, τότε προσαρμόζεται και είναι θετικό στην επιτυχία και επιβράβευση και όταν αρχίζει τα κόλπα του τις χειριστικές συμπεριφορές, τη σταματάει αν έχουμε μια ουδέτερη στάση, μια αδιαφορία και περιμένοντας να σταματήσει χωρίς να τις ενισχύουμε. Κατά διαστήματα γίνεται απαιτητικό, αλλά είναι ανασφαλές και οριοθετήσιμο αν δει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Είναι πραγματικά περιστατικά και γεγονότα που τα διάλεξα έτσι εκεί σήμερα για να μπορέσω να προετοιμαστώ, γιατί δεν είχα και πολύ χρόνο για σήμερα, έτσι. Γιατί χθες, από χθες μέχρι σήμερα είναι λίγο μικρός ο χρόνος, αλλά πρέπει να είναι όπως πρέπει η παρουσία. Ένα 10χρονο αγόρι τώρα με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο. Ζει με τη μητέρα του μετά τον προβληματικό, ασαφή και ασταθή χωρισμό των γονιών. Προσέξτε τις λέξεις που έχω βάλει και δεν τις έχω βάλει τυχαία. Προβληματικός, που σημαίνει έγινε με συγκρούσεις και τα λοιπά. Ασαφής και ασταθής. Δεν έχουν δώσει ξεκάθαρα το μήνυμα στο παιδί αν είναι ή δεν είναι μαζί, αν έχουν χωρίσει ή όχι, και το παιδί δεν ξέρει τι θα γίνει και τι θα ακολουθήσει στην πορεία. Έζησε και ζει ενδοοικογενειακές συγκρούσεις σε διάφορες ώρες της μέρας. Οι γονείς έχουν θρησκευτικές διαφορές μεταξύ τους. Κοιμάται με τους γονείς, πότε με τον έναν, πότε με τον άλλον το βράδυ, και έχει ανώριμη και επιθετική συμπεριφορά στο σχολείο. Να πάμε σε μια άλλη περίπτωση, ένα ευαίσθητο, αγχώδες, ανασφαλές και φιλότιμο παιδί, και αυτό χειριστικό και ανορίωτο. Δεν μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του ούτε να τα διαχειριστεί, θέλει να πετυχαίνει, να ξεχωρίζει, να είναι ο καλύτερος από όλους και βέβαια ιδιαίτερα συγκριτικός είναι με τον αδερφό του.
έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και όταν αποτυγχάνει βγάζει μια πολύ άσχημη συμπεριφορά. Ένα 11χρονο κορίτσι τώρα με μαθησιακές και κοινωνικές δυσκολίες, συγκρουσιακές έως βίαιες γονεϊκές σχέσεις, τιμωρητικός και κυρίαρχος πατέρας, αυστηρή τήρηση κανόνων και υποχρεώσεων, στρατικοποιημένη οικογένεια θα έλεγα, περιορισμός δραστηριοτήτων, δεν επιτρέπεται στο παιδί να κάνει τίποτα άλλο πέρα από το σχολείο, δυσκολίες φιλικών σχέσεων στο σχολείο, δυσκολίες έκφρασης συναισθημάτων και το παιδί εμφανίζει μια αδιάφορη συμπεριφορά, δεν νοιάζεται για τίποτα και δεν το ενδιαφέρει ούτε μαθησιακά ούτε παραπέρα. Ένα 9χρονο κορίτσι, ευγενικό, φιλότιμο, θετικό, εργατικό και συνεργάσιμο, αλλά και αυτό ευαίσθητο, αγχώδες και ανασφαλές. Έχει ικανοποιητική επικοινωνία, φοβισμένο βλέμμα και ανασφαλές, δυσκολίες να εκφράζει τα συναισθήματα, διάσπαση προσοχής και δυσκολίες σε μνήμη, φαντασία, λεξιλόγιο και όλα αυτά βέβαια όπως καταλαβαίνετε φέρνουν και μαθησιακές δυσκολίες. Ένα αγόρι με προβλήματα κυρίως στο σπίτι θα σταθώ στη χειριστική και ανορίωτη συμπεριφορά στις δυσκολίες είτε αποτυχίας κτλ. Στην ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες που μονοπολούν τη σκέψη και το ενδιαφέρον του και την τάση να ελέγχει το περιβάλλον, περίπου το ίδιο και ένα κορίτσι 6 ετών που στην ουσία επιβάλλεται και επιβάλλει τη συμπεριφορά του, δοκιμάζει τα όρια των γονιών οι οποίοι αδυνατούν να την οριοθετήσουν. Μπαίνει λοιπόν το ερώτημα με όλα αυτά τα ενδεικτικά παραδείγματα τα οποία είδαμε, τι είναι προβληματική συμπεριφορά και πώς ορίζεται αυτή η συμπεριφορά, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά στον ορισμό ανάμεσα με το που βρισκόμαστε, σε τι περιβάλλον ζούμε, ποιοι είναι οι κανόνες και οι υποχρεώσεις και αν υπάρχει ελαστικότητα ή όχι σε όλα αυτά. Συνήθως, σαν παραβατική ή προβληματική συμπεριφορά, ονομάζουμε την παραβίαση κανόνων, την άρνηση εκτέλεσης υποχρεώσεων, ενόχληση ατόμων περιβάλλοντος, για να πούμε ότι υπάρχει προβληματική συμπεριφορά, πρέπει να δημιουργεί προβλήματα στους άλλους περισσότερες φορές, πρόκληση δυσαρέσκειας, η διαφοροποίηση από το σύνηθες και το επιθυμητό, δημιουργία βλαβών στους άλλους και αδιαφορία και απόκληση από τα πρότυπα. Να δούμε τώρα τι είναι η ιδανική συμπεριφορά ή επιθυμητή συμπεριφορά ή αυτή που θέλουμε. Βρήκα κάτι πολύ ωραίο και πιστεύω ότι θα το χαρούμε μαζί σήμερα, ένα βιβλίο από το οποίο σκάναρα κάποια κομμάτια και τα οποία θα τα δούμε μαζί και θα τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν όπως βλέπετε είναι λίγο, είχε το πολυτονικό σύστημα, αλλά δεν μας πειράζει, μπορούμε να το διαβάσουμε. Λοιπόν, και λέει πώς θεωρούμε το υποδειγματικό παιδί. Εδώ μιλάει για μέσα σε μια οικογένεια που συνήθως είναι το μεγαλύτερο από τα αδέρφια και έτσι και εκεί η οικογένεια στο πρώτο παιδί έχει μεγαλύτερη επιρροή στο πώς διαμορφώνεται ο χαρακτήρας. Και γι' αυτό τα πρωτότοκα παιδιά συνήθως οικειοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό τις αξίες, τις αρχές και τις σχέσεις οικογένειας. Να σκεφτείτε ότι σε όλο τον κόσμο οι περισσότεροι αρχηγοί κρατών είναι πρωτότοκα παιδιά και οι περισσότεροι επαναστάτες δευτερότοκα. Έτσι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ λοιπόν, το ιδεώδες της υποταγής στο νόμο επιτυγχάνεται, θα λέγαμε εμείς σήμερα, από τον αυστηρό πατέρα μόνο όταν υπάρχουν και μικρότερα αδέρφια. Επειδή μόνο τότε μπορεί το βασανιζόμενο συνέστημα του πρεσβύτερου, του μεγαλύτερου, να συνηθίσει με την πίεση της πειθαρχίας, γιατί τώρα υπάρχουν και αδυνατότεροι. Έτσι λοιπόν το πρωτότοκο παιδί αποδέχεται θετικά την πίεση όταν βλέπει ότι υπάρχουν πιο αδύνατοι από αυτόν οι οποίοι δέχονται την πίεση. Μήπως μας λέει τίποτα και σε μας αυτό, δηλαδή μήπως αν βλέπουμε άλλους που είναι χειρότερα από μας, αισθανόμαστε μη μιλάτε, καλά είμαστε. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ξεκινάμε και το μεγάλο παιδί, έτσι, είναι τέλειο. Υπακούει στους γονείς και εννοείται σε όλους τους μεγαλύτερους, δεν θέλει αυτό το υποδειγματικό παιδί να έχει σχέσεις με τα φτωχά μικρότερα αδέρφια του, τα προς τα οποία είναι σαν να είναι νομάρχες.
όπως βλέπετε, κατέχει θέση νομάρχη. Είναι, όπως είναι οι γονείς του για αυτόν, θεωρεί αυτός ότι είναι για τα μικρότερα αδέρφια. Όλη του η πιεσμένη θέληση και δύναμη μπορεί να ξεθυμένει εναντίον των μικρών. Τα μαρτυράει στους γονείς αν έκαναν κάτι, αισθάνεται σαν να απολαμβάνει την τιμωρία που τους επιβάλλεται. Εδώ τίθεται ένα πολύ σοβαρό θέμα για τις σχέσεις που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια μεταξύ των αδερφών και πώς διαμορφώνονται οι χαρακτήρες, η προσωπικότητα και οι συμπεριφορές των παιδιών από τη θέση που έχει ένα παιδί μέσα στην οικογένεια. Πάμε τώρα στο σχολείο. Το υποδειγματικό παιδί, έτσι το βάζει ο δάσκαλος υπεύθυνος στα διαλύματα να γράψει αυτούς που κάνουν κάτι κακό για να το γράψει στον πίνακα, και βέβαια δεν ασχολείται με πράγματα που δεν είναι σημαντικά, όπως η ζωγραφική, η χειροτεχνία, που ο δάσκαλος δεν τα εκτιμά, αλλά μόνο με αυτά που εκτιμάει ο δάσκαλος. Και έτσι λοιπόν αυτό το παιδί δεν αμφιβάλλει σε αυτά που λέει ο δάσκαλος, ακολουθεί με πειθαρχία και πάει παρακάτω. Πού μπορεί να οδηγήσει τώρα μια τέτοια εξαρτημένη, χειριστική και ανορίωτη συμπεριφορά, που από τη μια μεριά είναι κολλημένος στις αρχές και στις αξίες των γονιών και από την άλλη κάνει ό,τι θέλει προς τα μικρότερα. Έτσι, τις περισσότερες φορές γίνεται ένα δειλό και ανασφαλές παιδί, το οποίο αρχίζει να έχει προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των συναισθημάτων, γίνεται δειλό, ξενυχτάει, ξυπνάει τη νύχτα τρομαγμένο, και βέβαια εδώ έρχεται πάλι η ανταπόκριση της μητέρας και του πατέρα, κυρίως της μητέρα, που τις περισσότερες φορές οι μητέρες όταν βλέπουν μια προβληματική συμπεριφορά, αντί να σκεφτούν πώς θα τη λύσουν από την υπερβολική αγάπη, τα δίνουν όλα, προσφέρονται, υποχωρούν, ενδίδουν, με αποτέλεσμα το παιδί να γίνεται ένας μικρός τύραννος και να βασανίζει και τον εαυτό του, αλλά και τη μητέρα. Έτσι, στο σχολείο αυτό το παιδί σιγά σιγά από κυρίαρχο ρόλο αρχίζει να αποκτά ένα ρόλο παλιμπαιδισμού και να γίνεται πιο μικρός, και βέβαια αρχίζει να έχει προβλήματα, του αρπάζουν τα παιχνίδια κτλ. Αν έχει μια εξέταση ή έναν καυγά αρχίζει και τα χάνει, έτσι, και εμφανίζεται πολλές φορές και ο τραυλισμός. Ο τραυλισμός, ο ψυχογενής τραυλισμός, είναι κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο σε παιδιά τα οποία έχουν μια υπερεκτιμημένη εικόνα για τον εαυτό τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούν να την επιβάλλουν. Έτσι λοιπόν, ένα τέτοιο παιδί μπορεί να τραυλήσει και να εμφανίσει άλλες δυσκολίες. Λοιπόν, αποτυχαίνουν. Και για να κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα, πού μπορεί να πάει αυτή η συμπεριφορά? Δηλαδή ένα τέτοιο παιδί, το οποίο ξεκινάει υπακούοντας, μετά γίνεται ανασφαλές και δειλό, προσπαθεί να επιβληθεί με διάφορους τρόπους, μαθαίνει να μην κοιτάζει τι αισθάνεται, να μην έχει άποψη δική του, αλλά το τι θέλουν οι ισχυροί γύρω του, στη ζωή πού μπορεί να καταλήξει? Για να το κάνουμε λίγο συζήτηση, να ακούσουμε μερικές απόψεις. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο υπακούει, ακολουθεί τα πρότυπα, έχει δανεική συμπεριφορά, είναι το καλό παιδί, αν συμβεί κάτι, ένα τσακωμός, πάει και το λέει στην κυρία, δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, είναι αρκετά εξαρτημένο στη ζωή του. Τι μπορεί, πώς μπορεί να εξελιχθεί? Πρωτότοκο και γενικότερα, οποιοδήποτε παιδί που έχει ακριβώς αυτή την λογική και την ανατροφή μέσα του, γιατί μπορεί να είναι να αναστραφούν οι όροι μέσα σε μια οικογένεια, δηλαδή μπορεί το πρωτότοκο παιδί να μην οικειοποιηθεί το ρόλο τον οποίο του επιφυλάσσει θέση του και να την αποκτήσει το δεύτερο ή το τρίτο πολλές φορές που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί λέμε ότι μα δεν είναι στην ίδια οικογένεια τα παιδιά. Δεν είναι στην ίδια οικογένεια. Γιατί η θέση που κατέχουν στο οικογενειακό παζλ είναι διαφορετική. Και αν το πρώτο παιδί καταλάβει μια θέση, τη θέση του καλού παιδιού ας πούμε, το πιθανότερο είναι το επόμενο παιδί θα πάει στον αντίποδα. Αν το πρώτο παιδί είναι ήσυχο, συνεργάσιμο, εργατικό και προσεκτικό,
το πιο πιθανό είναι το δεύτερο παιδί να είναι αντιδραστικό, ανήσυχο και να μην είναι εργατικό. Δηλαδή τα παιδιά τις περισσότερες φορές είναι συμπληρωματικά και δεν ταυτίζονται. Δεν προσπαθεί δηλαδή το δεύτερο ή το τρίτο παιδί να μιμηθεί το πρώτο, αλλά να το ανταγωνιστεί, να το ξεπεράσει και να δημιουργήσει μια δική του θέση. Πού μπορεί λοιπόν έτσι μια συζήτηση, πού μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια λογική και αντίληψη ενός παιδιού στη ζωή του, στην εξέλιξη. Τι θα γίνει αυτό το παιδί, πού μπορεί να σταδιοδρομήσει, ναι. Είναι ένας άβουλος ενήλικας, εύκολα χειραγωγήσιμος και θύμα μέχρι όλο αυτό κάπου να ξεσπάσει. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Στον χώρο σίγουρα θα έχει προβλήματα με τους συναδέλφους του. Ενδεχομένως να μην εκμεταλλεύονται. Mm-hmm. Ναι. Και το αντίθετο δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή. Το χαρακτήρα που είχε να το βγάλει στον αντίθετο φαινόμενο σε ενήλικα. Πολύ ωραία. Να δούμε τι λέει αυτό το βιβλίο. Και θα σας πω μετά τι, ποιο βιβλίο είναι. Και από πότε. Αλήθεια, από πότε νομίζετε ότι είναι αυτό το βιβλίο. Πάντως εγώ δεν διαβάζω έτσι. Ναι. Λοιπόν, να το δείτε σε λίγο. Λοιπόν, υποδειγματικά λοιπόν παιδιά μόλις μπορούν να γίνουν υπάλληλοι. Αν καταλάβουν ανεξάρτητες θέσεις, τότε το υπαλληλικό, το υπεξούσιο της φύσης εκδηλώνεται έντονος ανεπάρκεια και να γίνονταν τουλάχιστον καλοί υπάλληλοι. Ούτε καλοί υπάλληλοι γίνονται. Αλλά είναι οι προορισμένοι φορείς της ελεηνότερης γραφειοκρατίας, της οκνηρίας, της σκέψεως και του φόβου της ευθύνης, που δεν τελειώνουν τη δουλειά, αλλά διαβάζουν στην αρμόζουσα θέση, αλλά διαβιβάζουν. Είναι η ανευθυνοϋπεύθυνη που πας και σου λέει πήγαινε στο άλλο γραφείο να πάρεις υπογραφή και για να κάνεις μια δουλειά παίρνεις 28 υπογραφές. Που στην εκπλήρωση του καθήκοντος εξαντλείται σε παθητική αντίσταση και δεν κάνει ποτέ ότι είναι καλό και σκόπιμο, αλλά πάντα ότι είναι κανονισμένο. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι, μου φαίνεται όχι. Αν τώρα αυτοί οι άνθρωποι από τυχαία σύμπτωση εκτροχιαστούν, έτσι, τότε τελειώνει με τη σκληρότερη τύχη ασφαλισμένη τους ύπαρξη. Χωρίς ικανότητα για αυτενέργεια, χωρίς πραγματικούς φίλους, γιατί όποιος κάνει μόνο το καθήκον του σπάνια έχει φίλους, δεν είναι σε θέση να επικοδομήσουν μια καινούργια ζωή και γίνονται παίγνια του πιο παράξενου και τυραννικού αφέντη της τύχης. Πότε γράφηκαν αυτά? Του 80, δεκαετία. Άλλος. Λοιπόν, είναι αυτό το βιβλίο, Νευρικά παιδιά, το οποίο ένα Αθήνες το 1930. Αυτό είναι, ήτανε αιρετικό. Ήτανε αιρετικό εκείνη την εποχή. Ναι, ήτανε αιρετικό βιβλίο εκείνη την εποχή. Αλλά βλέπετε όμως πόσο εύστοχη έχει πιάσει κάποια πράγματα, χωρίς να είναι σε όλα βέβαια, με το πνεύμα της εποχής. Έτσι, και για να πάμε στη γλώσσα της εποχής, ρωτάμε τι φταίει, έτσι, ποιος φταίει για όλα αυτά. Λοιπόν, κάνουμε μερικές αιτιολογικές υποθέσεις, ακριβώς για να δούμε πώς εμείς σήμερα ερμηνεύουμε τα προβλήματα συμπεριφοράς, τις δυσκολίες που έχουν τα παιδιά, αλλά και εμείς ενήλικες, στις μεταξύ μας σχέσεις, στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε, συμπεριφερόμαστε, δημιουργούμε, ζούμε και ανταποκρινόμαστε στις κοινωνικές και άλλες υποχρεώσεις. Πρώτα απ' όλα, σαν πρώτη αιτιολογική παθογένεια, έβαλα τις οικογενειακές και περιβαλλοντικές δυσλειτουργίες. Ένα παιδί που γεννιέται μέσα σε ένα προβληματικό περιβάλλον, το πιθανότερο είναι ότι θα έχει και το ίδιο προβλήματα. Και μάλιστα να πούμε ότι στη σημερινή κατάσταση, στην κρίση, στα προβλήματα που βιώνουν οι περισσότερες οικογένειες σε πολλά επίπεδα και σε οικονομικό αλλά και σε συναισθηματικό μεγαλώνουν και τα προβλήματα. Εδώ έρχεται να σας πω ότι πριν από 10 χρόνια, δεν πάω πιο μακριά, τα προβλήματα συμπεριφοράς και τα ψυχολογικά προβλήματα ήταν περιορισμένα. Χρόνο με το χρόνο δεν προλαβαίνουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα
τα οποία έρχονται και συνεχώς γίνονται εντονότερα. Θα πούμε για τους λόγους λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, η διαφορετικότητα σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να είναι διαφορετικότητα σε ικανότητες, σε δεξιότητες, σε τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, σε οικονομική ή κοινωνική κατάσταση κτλ. Εδώ ερχόμαστε να πούμε ότι και το σχολείο και σαν κοινωνία θέλουμε να αντιμετωπίζουμε όλους τους ανθρώπους σαν να έχουν τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες δεξιότητες, τα ίδια πράγματα, σαν να έχουμε βγει όλοι από το ίδιο καλούπι. Έτσι λοιπόν δεν ζητάμε τίποτα υπερβολικό από τα παιδιά μας, ζητάμε να είναι άριστα σε μαθηματικά, γλώσσα, θρησκευτικά, φυσική, ιστορία, μουσική, γυμναστική, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δεν ξέρω τι άλλο, να κάνουν 2-3 αθλήματα, να τα διαβάζουν όλα μόνα τους και να κάθονται και ήσυχα, να μην κουνιούνται, να παίζουν ελάχιστα υπολογιστή την ώρα που θα τους δίνουμε, έτσι και πάει λέγοντας. Και έρχεται από την άλλη μεριά τώρα μια κοινωνία η οποία από την πρώτη προσχολική ηλικία τι ερεθίσματα δίνει στα παιδιά. Ερεθίσματα νέων τεχνολογιών. Εικόνα, γρήγορη εναλλαγή και εικονική πραγματικότητα. Ερχόμαστε λοιπόν και ένα παιδί το οποίο έχει μάθει να βλέπει είτε τηλεόραση είναι αυτή, είτε τάμπλετ, είτε κινητό, είτε υπολογιστή, είτε οτιδήποτε, και έχει μάθει να αλληλεπιδρά, να προχωράει, να βλέπει γρήγορα εικόνες, να σχηματίζει αυτό το οποίο θέλει με ένα πάτημα του κουμπιού, και έρχεται και τούτου ζητάμε, να καθίσει όπως κάθεστε εσείς τώρα, να ακούσει μια δασκάλα ή ένα δάσκαλο που του λέει πράγματα που πιθανότατα δεν το ενδιαφέρουν, να μάθει πράγματα που πιθανότατα τα θεωρεί άχρηστα, άσχετα αν έχει δίκιο ή όχι, έτσι. Είναι κάτι που θέλει ολόκληρη συζήτηση αυτό. Και παραπονιόμαστε μετά γιατί αρχίζει και δεν μπορεί να παρακολουθήσει, δεν μπορεί να κάνει και γιατί έχει προβλήματα. Εγγενείς δυσκολίες και προβλήματα. Μπορεί εγώ να μην έχω μαθηματική σκέψη. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αποφάσισε ότι όλα τα παιδιά μπορούν να κατακτήσουν ταχύτατα και απαιτητικά όλα τα μαθηματικά φαινόμενα. Και καθόμαστε όσοι ασχολούμαστε με την εκπαίδευση των παιδιών και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα μεταφράσουμε αυτά που ζητάνε τα βιβλία σε έναν τρόπο κατανοητό για τα παιδιά. Και πολλοί δάσκαλοι προσπαθούν να βρουν τρόπο να δώσουν εναλλακτικά αυτό που είναι δυσνόητο ή ακατανόητο για το παιδί. Και εντάξει, κάποια παιδιά το καταλαβαίνουν, κάποια παιδιά έχουν υποστήριξη, κάποια άλλα παιδιά όμως δεν έχουν. Διάσπαση προσοχής, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, που και αυτό έχει αυξηθεί και σχετίζεται σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό με τις νέες τεχνολογίες. Γιατί ένας άνθρωπος εκπαιδευμένος και μαθημένος να παρακολουθεί οθόνες, δύσκολα κάθεται να παρακολουθήσει έτσι, να ακούσει και να δημιουργήσει εικόνες χωρίς να τις έχει μπροστά του. Έχει μάθει το παιδί να σκέφτεται λίγο βλέποντας την εικόνα που κινείται, που αλλάζει, που προχωράει. Όταν αυτό δεν το έχει μπροστά του, γι' αυτό και τα βιβλία για τη νέα γενιά μάλλον είναι καταδικασμένα σε μεγάλο βαθμό. Γιατί δεν λέει τίποτα το βιβλίο που δεν έχει όλο εικόνες. Τα παλιά βιβλία, δεν μιλάμε τότε, αλλά και τα πιο καινούργια. Έτσι, είχα μια εικόνα κάθε 10 φύλλα, κάθε 5 φύλλα. Το άλλο το δημιουργούσαμε εμείς. Εμείς φανταζόμασταν, δημιουργούσαμε. Τώρα το έχει όλο έτοιμο εκεί. Να μην ρωτήσω, γιατί το ρώτησα την προηγούμενη φορά, τι δώρο παίρνουν οι περισσότεροι γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι κτλ. Σε τρίχρονα ή τετράχρονα. Και κινητό από πότε έχουν τα παιδάκια μας? Από τον νηπιαγωγείο, σωστά. Λοιπόν, χαμηλές κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Ένα μέρος του σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες και το κλείσιμο των παιδιών στο σπίτι που είναι και εύκολη λύση για μας, γιατί το πετάμε το τάμπλετ και ησυχάζουμε. Και ένα άλλο μέρος έχει να κάνει με την απάνθρωπη, θα λέγαμε, οργάνωση
της κοινωνίας μας. Τα παιδιά δεν βγαίνουν να παίξουν, δεν συναλλάσσονται. Αν δεν τύχει να έχει κοντά ξαδέρφια ή φίλους ή κάτι άλλο που έχουν συνομήλικα παιδιά, είναι καταδικασμένα να κάθονται στον υπολογιστή και να παίζουν μόνα τους. Και οι δεξιότητες αυτές δεν αναπτύσσονται, βέβαια. Γιατί για να μπορέσει ένα παιδί να αποκτήσει κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, είναι σαν οτιδήποτε. Δηλαδή, πώς θα μάθεις ποδήλατο, αν δεν ανέβεις το ποδήλατο και δεν φας και 10 τούμπες. Το ίδιο είναι και η επικοινωνία. Αν δεν βγει να συγκρουστεί, να αλληλεπιδράσει, να προβληματιστεί, να προσβληθεί, να προσβάλλει, να επιτεθεί, να του επιτεθούν, να αμυνθεί, να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες σε αυτή την ηλικία, δεν θα μπορέσει να βγει όπως πρέπει στην κοινωνία. Στρατηγικές και λογικές που έχει αναπτύξει. Για οτιδήποτε κάνουμε όλοι μας, έχουμε μέσα στο μυαλό μας ένα σχέδιο που άλλοτε μας βγαίνει, άλλοτε όχι. Το ίδιο και το παιδί, το ίδιο και ο καθένας από εμάς με μια προβληματική συμπεριφορά για τους άλλους, θεωρεί ότι θα πετύχει. Και πολλές φορές πετυχαίνει. Γιατί άμα εγώ αρχίσω και χτυπιέμαι και χτυπάω το πόδι μου και μου πει: άντε, πάρ' το και φύγε από εδώ πέρα, να σε ακούω, δεν μπορώ. Μου πήρε το κεφάλι, τελείωσε. Πέτυχε το σκοπό του. Τις περισσότερες φορές που βλέπω παιδιά με προβλήματα, οι γονείς φτάνουν στα όρια τους, δεν τους αδικώ. Κουρασμένοι, αγανακτισμένοι, με περιορισμένο χρόνο, με περιορισμένες αντοχές και συναισθηματικές δυνάμεις οι ίδιοι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πιεστική στρατηγική, γιατί περί στρατηγικής πρόκειται, που έχουν τα βλαστάρια μας. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, τα παιδιά είναι οι καλύτεροι ψυχολόγοι και ξέρουν πού πονάμε, πού αντέχουμε, πού υπάρχει πόρτα ανοιχτή για να χτυπήσουν. Λοιπόν, έχουν άγχος αποδοχής, επιτυχίας, διάκρισης, επιβράβευσης, που οι περισσότεροι από εμάς τι ζητάμε στη ζωή μας, να αναγνωρίζεται αυτό που κάνουμε, να επιβραβευόμαστε, να μας αποδέχονται. Παιδιά όμως τα οποία έχουν κάποια δυσκολία, ας πούμε στην ορθογραφία, τι εισπράττουν καθημερινά και από εμάς και από τους δασκάλους και οτιδήποτε. Εστιάζουμε στο πρόβλημα και ξεχνάμε όλα τα άλλα. Δυσκολίες να αποδεχθεί τους άλλους, πάλι εδώ ερχόμαστε στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Αν εγώ μεγάλωσα το παιδί μου κλεισμένο μέσα σε 4 τοίχους με έναν υπολογιστή και να του κάνω όλα τα χατήρια, πώς θα μπορέσει να βγει μετά να αποδεχθεί το άλλο το παιδί, να συνυπάρξει, να υποχωρήσει, να δεχθεί όρια και κανόνες. Έλλειψη σωματικής και συναισθηματικής εκτόνωσης. Τα παιδιά δεν παίζουν. Εγώ θυμάμαι, πετάγαμε την τσάντα, νύχτωνε, γυρνάγαμε, τρώγαμε ένα χέρι ξύλο γιατί είχαμε σκίσει το παντελόνι, έτσι, εκεί που παίζαμε και διαβάζαμε με τη λάμπα πετρελαίου. Τώρα, με το που τελειώνει το παιδί, πολλές φορές την ώρα που τρώει διαβάζει τα αγγλικά για να προλάβει, γιατί τα έχει στις 3.30 και δεν προλαβαίνει. Την ώρα που γυρίζει από τα αγγλικά στο αυτοκίνητο διαβάζει για το ιδιαίτερο, την ώρα που και πάει λέγοντας. Μέχρι το βράδυ διαβάζει γιατί, για να φορτωθεί με εφόδια που είναι γνωστικά εφόδια και λείπουν τα συναισθηματικά, τα κοινωνικά, τα επικοινωνιακά, όλα αυτά που είναι χρήσιμα για τη ζωή. Μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύει σαν πρώτο χαρακτηριστικό για την επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη ποιο? Τις κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό που σε μεγάλο βαθμό το παραμελούμε, έχοντας δώσει βάρος μόνο στο γνωστικό κομμάτι. Να μάθουν, να μάθουν, να μάθουν. Λοιπόν, μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτικό σύστημα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, που πιέζει και πάλι σε γνωστικό επίπεδο με γρήγορη και πολύ ύλη και πάει λέγοντας. Γονεϊκές στάσεις, συμπεριφορές και αντιδράσεις. Ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς αντιδρούν στις συμπεριφορές θετικές ή αρνητικές των παιδιών είναι πολύ σημαντικές για το πώς θα αντιδράσει το παιδί. Το έχουμε ξαναπεί, το ξαναλέω, σκεφτείτε πότε ασχολούμαστε με τα παιδιά μας. Από μωρά. Έχουμε το μωράκι μας ενός έτους και παίζει στο σαλόνι. Του έχουμε δώσει
ένα παζλάκι και ασχολείται εκεί και προσπαθεί να το φτιάξει. Όσο παίζει ήσυχα, ασχολούμαστε. Μόλις κλάψει. Όχι. Μόλις αρχίσει και πετάει και ακούσουμε καμιά να σπάει τίποτα ή να γίνεται χαμός οτιδήποτε, τότε τρέχουμε να ασχοληθούμε και να... Έτσι. Λοιπόν, πώς εξηγούμε όλοι ένα περιστατικό. Οτιδήποτε συμβαίνει. Το εξηγούμε ανάλογα με τις εμπειρίες που έχουμε. Δηλαδή, άμα δει κάποιος έναν που έχει πέσει κάτω. Αλλιώς θα το εξηγήσει ένας που είναι γιατρός, αλλιώς ένας που είναι άσχετος. Άλλες ενέργειες θα κάνει ο ένας, άλλες ο άλλος. Το ίδιο αφορά και οποιοδήποτε περιστατικό συμβαίνει γύρω μας. Βλέπουμε λοιπόν ένα παιδί το οποίο χτυπιέται, φωνάζει, τσιρίζει, ουρλιάζει. Ο καθένας θα το ερμηνεύσει διαφορετικά. Στα περιστατικά που είπαμε πριν, αν θυμάστε, αν η μητέρα πει όχι στο παιδί, τι κάνουν γύρω-γύρω οι άλλοι? Πάνε να τη φάνε. Τι κάνεις εκεί στο παιδί και γιατί το αφήνεις και κλαίει και δεν βλέπεις που πλάνταξε στο κλάμα και μάνα είσαι εσύ και πάει λέγω. Τα έχω ακούσει αυτά, δεν τα λέω έτσι. Τα λένε. Λοιπόν, ανάλογα με τις γνώσεις, τις αρχές και τις αξίες που έχει ο καθένας, άλλοι είναι οπαδοί της μιας θεωρίας, άλλοι της άλλη, μου έρχονται κάποια παιδιά που λέει η μάνα ότι εγώ θέλω το παιδί μου να μεγαλώσει ελεύθερο, να μην έχει κανένα περιορισμό, να μην ακούσει ποτέ το όχι. Εντάξει, σεβαστό. Η ζωή όμως θα είναι έτσι, δηλαδή εγώ θέλω να περάσω από εδώ, γιατί δεν σηκωθήκατε να μου ανοίξατε δρόμο. Αυτό ζητάμε. Όταν δεν πούμε όχι σε κάποια πράγματα και δεν βάλουμε όρια, σημαίνει ότι το παιδί είναι προετοιμασμένο να βαδίζει σε λεωφόρο. Και άδεια λεωφόρο. Πούντε σε αυτές οι λεωφόροι όμως. Επειδή θέλουμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για τη ζωή, τι επιλογή έχουμε? Να δούμε τι θα συναντήσει στη ζωή και να το προετοιμάσουμε. Άμα πρόκειται να πάμε στο χωριό που ξέρουμε ότι δεν έχει ψωμί, τι θα κάνουμε φεύγοντας από εδώ? Θα περάσουμε από το φούρνο και θα πάρουμε ψωμί. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για τη ζωή των παιδιών. Αν θέλουμε να τα προετοιμάσουμε για την κοινωνία με τις δυσκολίες και τα προβλήματα τα οποία έχει, πρέπει να τους δώσουμε σχετικά εφόδια. Είναι καλό να τα έχουμε μέσα σε μια γυάλα, αλλά όταν θα βγει η γυάλα ή βγει το παιδί έξω από τη γυάλα, τι θα γίνει? Τότε τα προβλήματα θα είναι πολύ μεγάλα. Ανάλογα με την προσωπικότητα του καθενός, τους ρόλους. Άλλο ρόλο έχει ο γονιός, άλλο ο παππούς και η γιαγιά, άλλο ο δάσκαλος και η δασκάλα, άλλο ο προπονητής, άλλο ο καθένας. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με το ρόλο που έχει ο καθένας, εξηγεί μια προβληματική ή όχι συμπεριφορά με το δικό του τρόπο. Με το σύστημα στο οποίο βρισκόμαστε, τη διάθεση που έχουμε. Αλλιώς, άμα έχουμε διάθεση, μπορεί να κάνει κάτι το παιδί μας και να γελάσουμε. Αν έχουμε νεύρα, έτσι, μπορεί να ξεσπάσουμε. Με το περιβάλλον, τη σχέση και με τα αποτελέσματα. Γενικά, για να το πούμε με μια λέξη, οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, και αυτό αφορά όλο το εύρος, δηλαδή από γεγονότα, την πλημμύρα που συνέβη, ο καθένας την εξηγεί με το δικό του τρόπο και ο ένας αποδίδει αλλού ευθύνες και ο άλλος αλλού, από καθημερινά πράγματα, από δυσκολίες και προβλήματα, από εξελίξεις πολιτικές ή άλλες, τις εξηγούμε υποκειμενικά με βάση όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Όταν γεννιέται ένα παιδί λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει κάποια χαρακτηριστικά. Έρχεται στη συνέχεια η οικογένεια και όπως βλέπετε τα χαρακτηριστικά που είχε το παιδί, κοιτάξτε πως αλλάζουνε. Δεν σταματάμε όμως εκεί, γιατί οι επιδράσεις συνεχίζουν να υφίστανται και η διαφοροποίηση του παιδιού γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Προσέξτε την επίδραση του σχολείου στο παιδί, προσέξτε την επίδραση των φίλων στο παιδί, προσέξτε την επίδραση άλλων ομάδων κτλ, γειτόνων, ομάδων, παρεάς και στο τέλος, θα δούμε εδώ τελειώνοντας, τι γίνεται όταν έρχεται το ευρύτερο περιβάλλον με την ατμόσφαιρα την οποία ζούμε. Και αυτή η ατμόσφαιρα
δεν έχει πάντα την ίδια σύνθεση και δομή. Γιατί όπως σας είπα πριν, για να γυρίσουμε εκεί, άλλη ατμόσφαιρα που ήταν πριν από 10 χρόνια, άλλη ατμόσφαιρα που είναι σήμερα. Άλλα όνειρα, άλλες αξίες, άλλες ιδέες, άλλο προγραμματισμό είχαμε οι περισσότεροι από εμάς τότε, άλλο έχουμε τώρα. Άλλη ψυχολογική κατάσταση, συμπεριφορά και στάση είχαμε τότε, άλλη τώρα. Αλλιώς έβλεπες τους ανθρώπους μέσα στο μετρό, στο τρένο, στο λεωφορείο τότε, αλλιώς τους βλέπεις τώρα. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν αυτό το ευρύτερο περιβάλλον, το οποίο μας πιέζει ή όχι, μας διευκολύνει ή όχι, μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα ή άσχημα. Και ανάλογα, όλα αυτά αρχίζουν μια πάλι αρνητική αλληλεπίδραση και επιδρούν κάθετα και φτάνουν μέχρι το παιδί και φτάνει στον καθένα από εμάς. Γιατί λέτε αρνητική? Τι είπατε? Γιατί λέτε αρνητική επίδραση? Αρνητική επίδραση... Αρνητική επίδραση είναι γιατί αυτή τη στιγμή βιώνουμε σαν χώρα κάτι που είναι αρνητικό σαν ατμόσφαιρα γενικά. Δηλαδή συνεχώς προβλήματα, ανασφάλεια, δεν ξέρουμε το τι θα ακολουθήσει. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία ξεκίνησαν από το 2009 και συνεχίζονται μέχρι τώρα χωρίς να έχει υπάρξει μια σαφής ένδειξη ή απόδειξη ότι κάπου βαδίζουμε, χωρίς να το θέτω έτσι σε καμιά περίπτωση κομματικά. Είναι κάτι που το ζούμε όλοι μας. Λοιπόν, παράγοντες που διαμορφώνουν τις συμπεριφορές. Τα ατομικά χαρακτηριστικά και οι ατομικές ιδιαιτερότητες. Κάθε άνθρωπος με το που γεννιέται έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάποιες κλίσεις, κάποιες αδυναμίες, κάποιες ικανότητες και κάποιες ανικανότητες, και όλα αυτά έρχονται και μπαίνουν μέσα στο σύστημα το εκπαιδευτικό, το οικογενειακό και γενικότερα. Η οικογενειακή ατμόσφαιρα, όπως και η σχολική ατμόσφαιρα, όπως και γενικότερα οποιαδήποτε είναι το κλίμα που επικρατεί μέσα στην οικογένεια και σε μια κοινωνία. Μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό, μπορεί να κάνει ευτυχισμένον αυτό που ζει μέσα στο περιβάλλον αυτό ή δυστυχισμένο, μπορεί να τον κάνει ήρεμο ή νευρικό. Να πάρουμε για παράδειγμα πώς μπαίνοντας στο μετρό και βλέποντας ότι είναι καθαρό, αυτή η ατμόσφαιρα σε δυσκολεύει να πετάξεις το χαρτί κάτω. Άμα βρεθείς όμως σε ένα σκουπιδότοπο που είναι γεμάτο σκουπίδια κάτω, δεν σου είναι τίποτα για σένα να ψάξεις να δεις αν έχεις τίποτα στην τσέπη για να πετάξεις, να συνεισφέρεις. Έτσι λοιπόν η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Οικογενειακές σχέσεις και ισορροπίες. Το πώς λειτουργεί μια οικογένεια, πώς ισορροπούν τα μέλη μεταξύ τους και τι σχέσεις διαμορφώνονται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι στάσεις και οι συμπεριφορές. Η οικογένεια παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή αν εγώ προκρίνω τη βία ή την επιθετικότητα ή τη σωματική δύναμη ή οτιδήποτε άλλο, αυτό περνάει στα παιδιά. Αν είμαι οπαδός της μιας ή της άλλης θεωρίας που αφορούν συμπεριφορές, σχέσεις, αντιδράσεις, για παράδειγμα αν είμαι ζωόφιλος, όταν δει ένα σκυλάκι θα πάει να το χαϊδέψει. Αν όμως εγώ μισώ τα ζώα, όταν δει ένα σκυλάκι, το πιθανότερο είναι θα πάει να του ρίξει κλωτσιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σχολείο. Παίζει σχολική ατμόσφαιρα και το περιβάλλον. Πώς λειτουργεί το σχολείο? Αν είναι μια ανοιχτή αγκαλιά ή ένα πιεστικό περιβάλλον το οποίο ζητάει από το παιδί πράγματα που πολλές φορές δεν μπορεί να δώσει. Η σχέση που έχει το παιδί με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές, να σας πω για παράδειγμα εδώ ότι από έρευνες έχει αποδειχθεί ότι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών η εγκύτητα του εκπαιδευτικού με το παιδί παίζει τεράστιο ρόλο. Πόσο κοντά δηλαδή αισθάνεται το παιδί τον εκπαιδευτικό. Μπορεί να είναι ή να θέλει να είναι ο εκπαιδευτικός, αλλά το θέμα είναι πώς τον αισθάνεται το παιδί. Η σχολική επίδοση και οι μαθησιακές δυσκολίες σίγουρα δημιουργούν προβλήματα συμπεριφοράς. Τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν και προβλήματα συμπεριφοράς. Ευκαιρίες επιτυχίας, διάκρισης και επιβράβευσης.
πάλι εδώ με μια ισοπαίδωση που υπάρχει και με μια γενίκευση, δηλαδή σε ένα παιδί το οποίο για παράδειγμα δεν είναι καλό στη γλώσσα και τα μαθηματικά, πολλές φορές οι καθηγητές ή οι δάσκαλοι θα σκεφτούν να βάλουν άριστα σε κάτι άλλο που κάνει, ιδιαίτερα αν έχει και προβλήματα συμπεριφοράς, τότε λόγω της συμπεριφοράς μπορεί να κατεβάσουν βαθμό και αυτό βέβαια οδηγεί σε περαιτέρω προβλήματα. Ελλιπής οριοθέτηση και συναισθηματική εγκύτητα, δεν αισθάνεται ότι υπάρχουν όρια και δεν αισθάνεται ανθρώπους που είναι κοντά του. Βέβαια, έτσι αυτά δεν συμβαίνουν πάντοτε, γιατί πολλές φορές και η εγκύτητα υπάρχει και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν και δίνουν λύσεις σε προβλήματα και η οικογένεια αναπροσδιορίζει τη συμπεριφορά και τις τάσεις της, αλλά όχι πάντα. Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε, υπάρχουν λοιπόν για τη συμπεριφορά εγγενή προβλήματα, περιβαλλοντικές δράσεις, μαθημένες συμπεριφορές, λαθεμένες εξηγήσεις, παρερμηνίες, ελλιπής κοινωνικοποίηση και απουσία ορίων και κανόνων. Οι γονείς, σαν γονείς, επηρεάζουν τα παιδιά μας με πολλούς τρόπους από την ώρα που γεννιούνται. Μάλλον πριν γεννηθούν, γιατί το πρώτο το οποίο επιδρά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και την εξέλιξη των παιδιών είναι οι καταβολές, τα γονίδια που λέμε, οι κληρονομικές καταβολές και βέβαια στην ενδομήτρια περίοδο της ζωής ενός παιδιού συμβαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Με το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε, τη στάση, τη συμπεριφορά και τις αξίες, την εκπαίδευση που προσφέρουμε, προσέξτε και πριν το σχολείο. Και εδώ, ενώ παλιότερα υπήρχε η εκπαίδευση με τη γιαγιά, τον παππού, τα άλλα τα παιδιά, την κοινωνία γενικότερα που ζούσαν τα παιδιά, στις σύγχρονες κοινωνίες αυτό έχει εκλείψει σχεδόν, ακόμα και στα χωριά. Γιατί και στα χωριά παππούς και γιαγιά θα θέλουν να δούνε το σύριαλ, έτσι, και δεν το χάνουν με τίποτα για να κάνουν κουβέντα με το εγγόνι. Λοιπόν, οπότε έχει αντικαταστήσει τη γιαγιά, τον παππού, τους φίλους, την ευρύτερη κοινωνία, η οθόνη. Με τις διάφορες μορφές και βέβαια με ανάλογα προβλήματα και μέσα σε μια παγκοσμιοποίηση που έχουμε γίνει όλοι ένα μεγάλο χωριό, όπως καταλαβαίνετε οι επιδράσεις είναι πλέον ανεξέλεγκτες. Και εδώ έρχεται η στάση, η συμπεριφορά και οι αξίες και όλα αυτά τα οποία διαφοροποιούνται μέσα από αυτές τις επιδράσεις. Τα παιδικά για παράδειγμα, το έχουμε πει και το λέμε πολλές φορές, το Nickelodeon θεωρείται παιδικό κανάλι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε πολλές σειρές που έχει ή και τα περισσότερα παιδικά έργα απλά και μόνο χρησιμοποιούν είτε παιδικούς ήρωες είτε κινούμενα, αλλά οι διαδικασίες οι οποίες γίνονται δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα θρίλερ ή τις ταινίες δράσης, σύγκρουσης κτλ. Με αυτά που αισθανόμαστε και πιστεύουμε για τα παιδιά. Είπα πριν ότι τα παιδιά είναι οι καλύτεροι ψυχολόγοι. Δεν είναι τα λόγια μας αυτά τα οποία επιδρούν στα παιδιά μας. Είναι αυτά που είναι πίσω από τα λόγια μας και τα παιδιά το καταλαβαίνουν, το ξέρουν πολύ καλά πριν το εκφέρουμε. Με τις παρέες και τους συγγενείς που έχουμε επιλέξει, γιατί στην προσχολική ηλικία τα πάμε, εμείς δεν πάνε όπου θέλουν, με τις πολιτιστικές ευκαιρίες που προσφέρουμε, με όλα αυτά που ελέγχουμε και κυρίως με το παράδειγμά μας, κάτι που δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Εδώ είναι η ζυγαριά, γιατί όταν υπάρχει ισορροπία είναι το ζητούμενο. Όταν γέρνει ζυγαριά υπερβολικά είτε προς τη μια είτε προς την άλλη μεριά, τότε είναι πρόβλημα. Έτσι λοιπόν το παιδί από μας μαθαίνει να ζητάει ή να δίνει. Να συμφωνεί, να διαφωνεί, να υποχωρεί ή να διεκδικεί, να δέχεται ή να απορρίπτει, να αρνείται ή να συμφωνεί, να μιμείται ή να δημιουργεί. Επαναλαμβάνω ότι αν γέρνει υπερβολικά είτε προς το να υποχωρεί συνεχώς, είτε να διεκδικεί και να μην σταματάει με τίποτα, είτε να αρνείται τα πάντα, είτε να συμφωνεί και να λέει ναι σε όλα χωρίς να έχει προσωπικότητα ή να κάποιες φορές να βάζει τις δικές του επιθυμίες και ανάγκες. Μαθαίνει να απαιτεί, να απαραιτείται, να εκβιάζει, να συζητάει, να απειλεί ή να συμμορφώνεται, πράγματα τα οποία πώς θα μαθαίνει? Από εμάς.
Εμείς απειλούμε, εμείς εκβιάζουμε, εμείς αδιαφορούμε πολλές φορές γιατί έχουμε κάτι άλλο. Εμείς το μαθαίνουμε να εξαρτάται από μας, γιατί δώσ' το χέρι σου, μην, ακόμα κι αν είμαστε σε ασφαλές περιβάλλον, και να φοβάται ή να τολμάει. Πολλά παιδιά με φοβίες και ανασφάλειες έχουν να κάνουν με τρόπους συμμόρφωσης ή για να τα κρατάνε τα παιδιά όπως πρέπει, μην τυχόν και κάνουν τίποτα, που τα έχουν φοβήσει υπερβολικά, ξεκινώντας από το λύκο μέχρι πολλά άλλα πράγματα. Και προσέξτε, γιατί τα παραμύθια, στο τέλος τι έκανε ο κακός ο λύκος πάντα. Ναι, η κοκκινοσκουφίτσα ήταν μια χαρά στο τέλος. Έτσι, ο καημένος ο λύκος είχε προβλήματα. Έτσι, ή στομαχικά, ανάλογα με την εξέλιξη του παραμυθιού. Αλλά στα παραμύθια δίνονταν μια θετική λύση και το παιδί ενώ πέρναγε την αγωνία του τι θα γίνει και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία ζει μέσα σε ένα παραμύθι ένα παιδί, στο τέλος έφτανε και έβρισκε μια λύση σε όλα αυτά τα πράγματα, οπότε του έφευγε το άγχος και η αγωνία. Το παιδί δοκιμάζει τα όρια, τις αντοχές, τα νεύρα, τις ικανότητες και την αγάπη και τη σταθερότητά μας. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν από τα λόγια μας, μαθαίνουν από το παράδειγμα, τα αισθήματα, τις προθέσεις και τις σκέψεις μας. Αυτά που κρύβονται πίσω και δεν τα καταλαβαίνουμε. Πώς αντιμετωπίζουμε τώρα όλα αυτά τα προβλήματα? Εφαρμόζουμε τη στρατηγική διαφόρων ζώων, όπως της στρουθοκαμήλου, της γάτας, του λύκου και του αρνιού, του κόκορα και άλλων ζώων. Και τι εννοώ με αυτό? Πιστεύω ότι βλέποντας τις εικόνες κάτι θα γίνει κατανοητό και βέβαια εξηγώντας το, αγνοώντας τα προβλήματα, κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε και ότι δεν υπάρχουν, όπως ο στρουθοκάμηλος όταν βλέπει και έρχεται η τίγρης να τη φάει, χώνει το κεφάλι στην άμμο και νομίζει ότι λύθηκε το πρόβλημα. Κρύβοντας τα προβλήματα, έτσι η γάτα σκεφτείτε πώς τα κρύβει, βρίσκοντας δικαιολογίες, υπεκφυγές, αρνούμενοι, λέγοντας αργότερα, αναβάλλοντας με μυρολατρεία τι να κάνουμε, με κομπασμό, ευχολόγια κτλ. Έτσι, και είναι συνηθισμένο. Μου έχουν έρθει πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι λένε τα ίδια έκανα και εγώ, να δεις τι έκανα εγώ, και αρχίζουν και διηγούνται μπροστά στο παιδί, έτσι, την καλή του συμπεριφορά. Λοιπόν, συνήθις και εύκολος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις προβληματικές συμπεριφορές είναι οι τιμωρίες. Ιδιαίτερα οι σωματικές έχουν άμεσο αποτέλεσμα και εφαρμόζονται και πολύ εύκολα, γιατί το χέρι το έχουμε πάντα διαθέσιμο. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια άλλος τρόπος είναι και οι ψυχολογικές τιμωρίες και μάλιστα τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας μειώθηκαν οι σωματικές τιμωρίες και αυξήθηκαν οι ψυχολογικές. Οι ψυχολογικές έχουν να κάνουν με απειλές, με εκβιασμούς έμεσους, με στερήσεις πραγμάτων τα οποία είναι πάρα πολύ επιθυμητά και πάει λέγοντας. Ένα συνηθισμένος ψυχολογικός τρόπος τιμωρίας είναι θα φύγω η μαμά ή θα σε βγάλω έξω στο κρύο ή στο σκοτάδι, έτσι θα με αρρωστήσεις, θα με κάνεις το ένα το άλλο, θα πεθάνω και άλλα τέτοια ωραία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μέσα από την εμπειρία και τη γνώση που έχω, καλύτερα να φάει μια ξυλιά ένα παιδί παρά να υποστεί τέτοιες ψυχολογικές τιμωρίες, ιδιαίτερα έντονες, που αφορούν θέματα που φέρνουν έντονο φόβο, ανασφάλεια και προβληματισμό. Να πεις σε ένα παιδί θα σε βγάλω έξω τη νύχτα, μέσα στο μυαλό του δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα και κάποιοι γονείς μάλιστα το έχουν κάνει για λίγο. Και βέβαια το κλείσιμο στην τουαλέτα είναι πάρα πολύ συχνό. Και με σβηστό φως, παρακαλώ, και μην κάνεις έτσι. Και με σβηστό φως. Λοιπόν, πριν λίγο καιρό είχα ένα περιστατικό πολύ δύσκολο, γιατί η μάνα έλεγε θα με αρρωστήσετε, θα με πεθάνετε, θα με κάνετε και δυστυχώς αρρώστησε. Και τα δύο παιδάκια είχαν τρομερό πρόβλημα ότι την αρρωστήσανε τη μανούλα τους. Λοιπόν, αν δεν έχουμε άλλη επιλογή, τότε εφαρμόζουμε κάποιες συνέπειες όπως αφαίρεση προνομίων, στέρεση κάποιου αντικειμένου, αλλά υπάρχουν και θετικοί τρόποι.
πρέπει να ξεχωρίσουμε όλοι μας και στις σχέσεις μεταξύ μας τι σημαίνει αγάπη και υποτακτικότητα, έτσι. Αγάπη δεν σημαίνει να κάθομαι στο ένα πόδι και να κάνω οτιδήποτε μου ζητήσει ο άλλος που υποτίθεται ότι με αγαπάει ή τον αγαπάω. Άλλο αυστηρότητα και άλλο σταθερότητα. Το να είμαστε αυστηροί και να μην αφήνουμε το παιδί να γυρίσει το κεφάλι από τη μια ή από την άλλη μεριά είναι εντελώς διαφορετικό από το αν πούμε «Όχι, δεν θα κάνουμε αυτό» ή «Δεν μπορώ να σου πάρω το καινούριο κινητό, το iPhone 9, ποιο είναι» το 8. λοιπόν, ή το 10, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου πάρω και μετά με την γκρίνια και όλα αυτά να υποχωρούμε. Άλλο προστασία και άλλο υπερπροστασία. Το να είμαστε κάπου που είναι επικίνδυνα και να προστατεύουμε το παιδί μας είναι λογικό, αλλά ένα παιδί 4 χρονών που έχει μάθει να μην τα αφήνουμε να κατέβει τη σκάλα του σπιτιού και να το κρατάμε από το χέρι, μην τυχόν και πέσει και να το φοβίζουμε κιόλας για το τι θα γίνει, τότε πάμε αλλού. Άλλο όρια και άλλο ασυδοσία. Έχουμε μπερδέψει αυτές τις έννοιες πολλές φορές και μέσα σε μια έννοια ελευθεριότητας και όχι ελευθερίας, αφήνουμε τα παιδιά μας να κάνουν ό,τι θέλουν, περιμένοντας ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει ένα μαγικό κουμπί και θα αποκτήσουν ενσυναίσθηση, συνείδηση και εσωτερική πειθαρχία τη στιγμή που δεν εκπαιδεύτηκαν. Αν δεν εκπαιδευτεί από μικρό και δεν ξεκινήσει με μια διαδικασία που να ξέρει που είναι τα όρια, που είναι οι κανόνες, που είναι η πειθαρχία και να τους ακολουθεί, δεν θα μπορέσει να φτάσει ποτέ σε ένα καλό επίπεδο εσωτερικής πειθαρχίας. Άλλο εξάρτηση και άλλο αυτονομία. Άλλο αποδοχή και άλλο απόρριψη. Άλλο κριτική και άλλο προσβολή. Το να πούμε αυτό που έκανες εκεί, κοίτα το, εδώ δεν έκλεισε καλά το γραμματάκι ή η ζωγραφιά σου εδώ, έτσι, έφυγε εντελώς έξω από το χαρτί ενώ είχαμε πει θα μείνεις μέσα σε αυτό το κουτάκι, είναι κριτική. Αν του πούμε όμως τι αίδια που έκανες βρε άχρηστο πλάσμα, τίποτα δεν είσαι ικανό να κάνεις, έτσι, τότε πάμε στην προσβολή και βέβαια τα ζώα δίνουν και παίρνουν, έτσι, τα ευγενή ζώα. Έτσι. Λοιπόν, τι φταίνε τα καημένα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Άλλο τιμωρία και άλλο συνέπεια. Η βασική διαφορά ποια είναι. Για να το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στην τιμωρία και τη συνέπεια. Έλα, ένα. Ναι. Σε έναν βαθμό, ναι. Η βασική διαφορά ποια είναι. Ότι η τιμωρία είναι αυθαίρετη που την επιβάλλω εγώ ξαφνικά, ενώ τη συνέπεια τουλάχιστον την ξέρεις από πριν τι θα ακολουθήσει. Το καλύτερο βέβαια είναι αυτό που είπατε, να έχει γίνει μια συζήτηση και να έχει αποφασίσει, συναποφασίσει καλύτερα το παιδί με το γονιό τι θα ακολουθήσει σε μια προβληματική, αρνητική, λαθεμένη συμπεριφορά. Έτσι, η διαφορά είναι αυτή, δηλαδή μπορώ να πω και στις δύο περιπτώσεις ότι δεν θα δεις σήμερα τηλεόραση, λέμε για παράδειγμα, αλλά στη μια περίπτωση έχουμε πει ότι αν συνεχίσεις, έτσι, να πετάς το τηλεκοντρόλ κάτω γιατί μπορεί να σπάσει, σήμερα δεν θα δεις τηλεόραση. Αν όμως πετάξεις το τηλεκοντρόλ και του πούμε δεν θα δεις τηλεόραση, είναι τιμωρία. Αν έχουμε πει όμως, αν ξαναπετάξεις το τηλεκοντρόλ, δεν θα δεις σήμερα τηλεόραση, τότε αυτό είναι συνέπεια. Και έχει και ένα χαρακτηριστικό που θα δούμε τώρα στη συνέχεια παρακάτω. Άλλο φόβος και άλλο πειθαρχία. Παλιότερα οι αγωγοί στηρίζονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στο φόβο. Και ήταν και ζητούμενο και όλα να φοβόμαστε το δάσκαλο, να φοβόμαστε τους γονείς, να φοβόμαστε και λιγότερο να πειθαρχούμε σε όλα αυτά. Η καινούργια λογική και ο σωστός τρόπος που πιστεύω ότι είναι, είναι να υπάρχει πειθαρχία και όχι φόβος. Λοιπόν, τι κάνουμε μπροστά σε αυτά τα προβλήματα. Κανόνες, αν δεν υπάρχουν, ορίζονται και βέβαια δείχνουμε σταθερότητα, αλλά με αγάπη, τρυφερότητα και επικοινωνία. Οι κανόνες πρέπει να έχουν μερικά χαρακτηριστικά. Να είναι απλοί, σαφείς και κατανοητοί, οπτικοποιημένοι και εφαρμόσιμοι, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, τους ζωγραφίζουμε, τους βλέπουμε και να μπορούν να εφαρμοστούν, πρακτική, σκόπιμη και άμεση, θετική στη διατύπωση, όσο μπορούμε,
να είναι αποτέλεσμα συζήτησης και αποδοχής και καλύτερα συναπόφασης, το που είπαμε προηγουμένως, να είναι λίγοι και επικαιροποιημένοι, όχι αρχίζουμε κανόνες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ακόμα και εμείς σαν ενήλικες, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και να εφαρμόσουμε μαζεμένους κανόνες. Και εφαρμόσιμοι από όλους. Τα λέμε δεν τρώμε μπροστά στην τηλεόραση για παράδειγμα, δεν παίρνουμε εμείς το φαγητό γιατί θέλουμε να ακούσουμε τις ειδήσεις και δεν προλαβαίνουμε τσάκα τσάκα και τρώμε γρήγορα για να φύγουμε. Το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά. Σε περιπτώσεις προβλημάτων ενεργούμε άμεσα και αποφασιστικά, ανταμείβουμε τη θετική συμπεριφορά, διακόπτουμε αμοιβές, αποφεύγουμε τις τιμωρίες και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η αγάπη μας είναι διαρκής, σταθερή και αδιαπραγμάτευτη. Μην ξεχνάμε ότι αν κάπου κάνουμε λάθος, να ζητάμε συγγνώμη. Προσέξτε όμως, όχι κάθε φορά που τιμωρούμε ή που στερούμε κάτι από το παιδί, μετά συγγνώμη μωρό μου, δεν έπρεπε να σε τιμωρήσω, δεν έκανα λάθος και πάει λέγοντας, γιατί το έχω δει και αυτό πάρα πολλές φορές. Τι γίνεται με τα προβλήματα συμπεριφοράς? Πάρα πολλοί γονείς δεν πιστεύουν ότι φταίει το παιδί τους, αδιαφορούν για τα προβλήματα συμπεριφοράς ή τα δικαιολογούν. Δεν αντιμετωπίζουν άμεσα τα προβλήματα, δεν τα διορθώνουν με αποτέλεσμα να γίνονται μεγαλύτερα. Πολλές φορές δεν τα καταλαβαίνουν τα προβλήματα. Ας πούμε μου φέραν ένα παιδί τις τελευταίες μέρες το οποίο έχει πολύ σοβαρά προβλήματα και μάλιστα είναι γενή, έχει μια αναπτυξιακή διαταραχή και δεν το είχαν καταλάβει. Το θεωρούσαν ότι είναι λίγο ιδιότροπο το παιδί, λίγο περίεργο, αλλά δεν είχαν καταλάβει τα προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού. Το σχολείο έχει επικεντρωθεί περισσότερο στο γνωστικό κομμάτι και λιγότερο στο συμπεριφορικό και ψυχοσυναισθηματικό και ευτυχώς βέβαια υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί που μπορούν και τα συνδυάζουν αυτά τα πράγματα και δύσκολα καταφεύγουμε σε ειδικούς, δύσκολα αποδεχόμαστε τα προβλήματα και συνήθως αναβάλουμε την αντιμετώπιση βρίσκοντας χίλιες δυο δικαιολογίες που η πιο βασική είναι και εγώ έτσι ήμουνα και χειρότερα. Η οριοθέτηση της συμπεριφοράς είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και όσο να φαίνεται ότι η οριοθέτηση περιορίζει τα παιδιά, το αντίθετο. Η σωστή οριοθέτηση με λογική εποπτεία και έλεγχο μαζί με υποστηρικτικότητα, τρυφερότητα, έτσι και αγάπη, βοηθάει τα παιδιά να γίνουν ανεξάρτητα, να έχουν αυτοπεποίθηση και εσωτερικό έλεγχο, πειθαρχία, αυτορμητισμό, κίνητρα για υψηλούς στόχους, δημιουργικότητα, ελαστικότητα και σωστή κοινωνικοποίηση που είναι απαραίτητη στη σύγχρονη κοινωνία. Προτάσεις και ιδέες. Θετική, υποστηρικτική, υπομονετική, επιβραβευτική, ανεκτική, αλλά και απαιτητική στάση των εμπλεκομένων. Όρια, όρια, όρια. Επιλεκτική αδιαφορία. Προσέξτε, τα παιδιά μας θέλουν την αντίδρασή μας, είτε θετική είτε αρνητική. Ιδιαίτερα όταν είναι μικρά, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβληματικές συμπεριφορές είναι η αδιαφορία. Ο κανόνας είναι αυτά που θέλουμε να γίνονται, να επαναλαμβάνονται, να αυξάνονται, τα ενισχύουμε και αντιδρούμε. Αυτά που δεν μας αρέσουν, που θέλουμε να σταματήσουν, δεν δίνουμε σημασία, διαφορούμε. Σκεφτείτε κι εσείς, γιατί κάνουμε κάτι. Αν εγώ για παράδειγμα πλώσω το χέρι μου τώρα και κανείς δεν αντιδράσει, τι θα κάνω σε λίγο? Θα το πάω. Άμα αρχίσετε όμως και μου ρίχνετε λεφτά εδώ μέσα, ξέρω εγώ, έτσι, θα συνεχίσω, έτσι, να το κάνω διαφορετικά. Λοιπόν, επιλεκτική αδιαφορία, οι άμεσες, μικρές, σχετικές και μη ενισχυτικές επιπτώσεις, εξατομίκευση απαιτήσεων, ανοχή για λάθη και παραλήψεις, κάθε παιδί, δεν μπορεί να ζητάμε από όλα τα παιδιά το ίδιο. Εμείς όμως έχουμε πει ότι εδώ όλα τα παιδιά πρέπει να προσαρμοστούν εκεί και όχι να προσαρμοστούμε εμείς. Διακριτική επαναφορά, όταν κάτι δεν γίνεται σωστά, δεν χρειάζεται πάντα να βάζουμε τις φωνές να το τονίζουμε ή οτιδήποτε. Διευκόλυνση, παρόθηση και κατευθυντικότητα από γονείς και εκπαιδευτικούς. Συχνά διαλύματα με κινητικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει διάσπαση προσοχής, αλλά προσέξτε στα διαλύματα, όχι τηλεόραση, όχι υπολογιστή, όχι τάμπλετ, όχι κινητό, όχι οθόνη. Παλέψτε, παίξτε, κυνηγηθείτε, κάντε ένα παιχνίδι στο χαρτί, τρίλιζα ή οτιδήποτε άλλο,
αλλά όχι οθόνη. Γιατί? Επειδή έχει ιδιαίτερη ελκυστική δύναμη η οθόνη, πριν να παίξει το μυαλό θα είναι εκεί, άντε να τελειώνουμε να πάω να παίξω, και αφού παίξει για αρκετή ώρα θα είναι πάλι εκεί, πότε θα ξαναπάω. Αναζήτηση ευκαιριών, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Όλοι θέλουμε ενίσχυση, επιβράβευση, θετική παρακίνηση, ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευκαιρίες για ομαδικές δραστηριότητες και τόνωση αυτοσυναισθήματος. Λοιπόν, για να δούμε, θα παίξει αυτό. Τι έγινε, ανά το βγήκε. Τίποτα, δεν θέλει. Δεν πειράζει, πάω παρακάτω μου, δεν παίξει. Λοιπόν, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Άστο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις συνέπειες τώρα και εδώ θα κάνουμε ένα τεστ. Έχω βάλει 3 και 3, 6 γράμματα. Να δούμε αν θα τα βρείτε. Από αυτά τα γράμματα αρχίζουν οι λέξεις με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι συνέπειες για να είναι αποτελεσματικές. Το α. Λοιπόν. Λοιπόν, το α το πετύχατε. Πάμε το δεύτερο. Μη μαλώνεις τα παιδιά. Είναι μία λέξη. Είναι μία λέξη. Μαλώνω. Το σίγμα, κοντά, και άλλο σίγμα, θα τη συζητήσουμε μετά. Από λάμδα. Μπράβο. Και το τελευταίο. Κοντά. Με άλλη λέξη αυτό που είπες. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε αυτά γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Άμεσες τι σημαίνει? Τη στιγμή που γίνεται κάτι που δεν θέλουμε, εκείνη τη στιγμή πρέπει να επέμβουμε. Όχι μετά από 5 λεπτά, όχι μετά από 1 λεπτό, τη στιγμή εκείνη. Όχι, είμαστε στο σούπερ μάρκετ, όχι όταν πάμε σπίτι. Εκείνη τη στιγμή εκεί. Ούτε δευτερόλεπτο να μην μεσολαβεί. Μικρές. Δεν είναι οι μεγάλες τιμωρίες ή συνέπειες αυτές που επιφέρουν αλλαγή και τροποποίηση συμπεριφοράς. Σκεφτείτε το πρόστιμο για το παράβαση, ξέρω εγώ, κάτι είναι 700 ευρώ. Κι όμως οι περισσότεροι το κάνουμε, κι εγώ μαζί. Γιατί? Ξέρουμε ότι δεν είναι σταθερή και δεν θα εφαρμοστεί. Δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά έχει σημασία η σταθερότητα. Μικρές επιπλέον, τι γίνεται? Αν βάλουμε μεγάλες τιμωρίες, συνήθως τις αναιρούμε. Με αποτέλεσμα, εμείς μπορεί να ξεχνάμε. Το παιδί όμως δεν ξεχνάει και τι έχει στο μυαλό του? Ναι μεν έβαλε τιμωρία η μαμά, η γιαγιά, ο παππούς, ο μπαμπάς, δεν ξέρω ποιος, αλλά την πήρε πίσω. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Μου είχε έρθει ένα παιδί, θυμάμαι, το οποίο είχε δαγκώσει ένα άλλο και του είχε κόψει κομμάτι. Λοιπόν, συζητάγαμε με το παιδί, δεν λέω όνομα,
Και μου λέει τι. Εντάξει, μου λέει, κύριε, αφού γίναμε φίλοι, του είπα ότι κι εγώ ήμουνα ζωηρός όταν ήμουνα μικρός και έκανα διάφορα και πιάσαμε κουβέντα για όλα αυτά. Μου λέει, εντάξει, δεν ξέρω, μου λέει, τι θα γίνει. Η μάνα μου, λέει, μου ρίξε 2-3 μόλις με πήρε από το σχολείο, θα μου ρίξει 2-3 και ο πατέρας μου μόλις έρθει στο σπίτι. 2-3 μέρες θα με έχει ο διευθυντής στα διαλύματα απ' έξω σε μια καρέκλα. Και μετά θα το ξεχάσουν όλοι, μου λέει. Βέβαια, ήξερε, θα τελειώσει. Λοιπόν, σχετικές τώρα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει περάσει κυρίως μέσα από την τηλεόραση στο δωμάτιό σου να το σκεφτείς και πάει στο δωμάτιο και παίζει με τα παιχνίδια του, έτσι. Λοιπόν, ή στην καρέκλα της σκέψης, ξέρω εγώ, εκεί για 2 λεπτά και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό που έγινε πραγματικά και με την επανόρθωση. Τι έκανε το παιδί? Έσπασε τα γυαλιά ενός άλλου παιδιού. Πρέπει να τα επαμορφώσει. Πρέπει να είναι σχετική, να του αγοράσει καινούργια γυαλιά. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Θα στερηθεί κάποια πράγματα σιγά σιγά. Εκεί που δάγκωσε και εκεί μπορείς να πεις. Να πηγαίνει να βλέπει το παιδί, να του γράφει τις ασκήσεις ή κάποια πράγματα που δεν μπορεί. Να ασχοληθεί αρκετά, να αναγκαστεί να μπει σε μια διαδικασία και σε ένα πρόγραμμα που θα έρθει να επανορθώσει. Είναι ανάλογα με το χαρακτήρα και μπαίνουν πολλά πράγματα. Μετά τραβήξαμε ολόκληρο πρόγραμμα, το οποίο... Γιατί πρέπει να έχει και άλλα προβλήματα. Βέβαια, αυτό, ακριβώς, γι' αυτό είπα, κάναμε πρόγραμμα, το οποίο είχε να κάνει με όλη τη συμπεριφορά των γονιών προς αυτό και τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπιζαν. Οι γονείς δεν μπορούν, επομένως, πάντα να καθοδηγήσουν. Εντάξει. Τη συμπεριφορά των παιδιών. Να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει δίπλωμα γονέα. Έτσι, ούτε σχολή για γονείς που να... πριν να γίνει ένα πρόβλημα, να ξέρουν να το αντιμετωπίσουν. Είναι κάτι που θέλει πολύ συζήτηση. Η σχετική, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να είναι με αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή, βάζουμε όριο για την τηλεόραση, δεν βλέπει, θα στερηθεί την τηλεόραση. Δεν θα του στερήσουμε το πάρτι που είναι το Σάββατο και θα πάει να παίξει με τους φίλους. Έτσι, σταθερές, όχι τη μια φορά... τη μωρία, την άλλη γέλιο, κοίτα να δεις τι ωραία που το κάνει και κοίτα πώς ξεφεύγει και πάει λέγοντας, λογικές, όχι υπερβολές και εφικτές. Να μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Αν έχουμε πάει ταξίδι, ξέρω εγώ, ή διακοπές, ξέρω εγώ, στη Μήλο ή κάπου αλλού, έτσι, και περνάμε καλά, δεν μπορούμε να το πούμε βγες από τη θάλασσα για θα γυρίσουμε πίσω στην Αθήνα. Έτσι, εκείνη τη στιγμή θα πούμε, βγες από τη θάλασσα γιατί το απόγευμα δεν κάνεις μπάνιο. Τελείωσε. Κάτι που όμως μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Λοιπόν, ανεπιθύμητες συμπεριφορές, αποκλίνουσες, παραβατικές συμπεριφορές, παλιά λέγονταν απροσάρμοστα παιδιά, αποκλίνοντα και προβληματικά άτομα και μια διαφάνεια, δεν ξέρω, κάποιοι ίσως την έχουν ξαναδεί, θα παίξει, τι λες τώρα. Λοιπόν, για να δούμε, όπα, ωραίο. Ήχο έχει εδώ, πού το, έλα, να το βγήκε. Κάποιο πρόγραμμα δεν έχει ο υπολογιστής, μήπως από εδώ. Όχι. Δεν ξέρω, είναι ασύμβατα προγράμματα, η τεχνολογία που είπε η κυρία Λίλη πριν. Έτσι, είναι ασύμβατα προγράμματα, ίσως κάποιο πρόγραμμα, το οποίο δεν παίζει, άλλη φορά θα φέρω το δικό μου υπολογιστή. Λοιπόν, γιατί είναι που έχει φτιαχτεί ένα, σε τι πρόγραμμα έχει φτιαχτεί και ανάλογα υπάρχουν τις λειτουργίες, δεν πειράζει. Τι κάνουμε λοιπόν για να τροποποιήσουμε μια συμπεριφορά? Προσαρμόζουμε το πρόγραμμα, επιβραβεύουμε τις θετικές συμπεριφορές, σχολιάζουμε τις αρνητικές συμπεριφορές, προβάλλουμε θετικές αξίες και πρότυπα, αντιδρούμε άμεσα σε αρνητικές συμπεριφορές. Κοινή γραμμή εκπαιδευτικών γονιών και ειδικών. Εδώ έρχεται πολλές φορές μία σύγκρουση και μία διαφωνία με αποτέλεσμα το παιδί να αντιλαμβάνεται αυτή τη διαφορά και ανάλογα να λειτουργεί. Τήρηση κανόνων και από εκπαιδευτικούς και γονείς, θετικό κλίμα δραστηριότητας και επιτυχίας και συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση.
Είναι πολύ σημαντικό, αντί για παρατήρηση, τιμωρίες, επίκριση, έλεγχο και επισήμανση των λαθών, να έχουμε θετική στάση και συμπεριφορά. Η επιβράβευση, η αποδοχή, η ενίσχυση, η επιτυχία και η διάκριση έχουν πολλαπλάσια δύναμη από ό,τι έχουν τα αντίθετα. Τώρα θα δούμε αν το παίξει αυτό, αλλιώς θα... Με αυτό είπα να κλείσω όμορφα. Θα δούμε, θα κάνουμε εδώ, θα κάνουμε αγώνα. Να το. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο ποίημα, το οποίο είναι ποίημα στους φίλους, το οποίο όμως μπορεί, έτσι, να το πούμε και για τα παιδιά μας και για οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου δώσω λύσεις για όλα τα προβλήματα της ζωής σου, ούτε έχω απαντήσεις για τις αμφιβολίες και τους φόβους σου. Όμως μπορώ να σ' ακούσω και να τα μοιραστώ μαζί σου. Δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν ή το μέλλον σου. Όμως όταν με χρειάζεσαι θα είμαι εκεί μαζί σου. Δεν μπορώ να αποτρέψω τα παραπατήματά σου. Μόνο μπορώ να σου προσφέρω το χέρι μου και να κρατηθείς και να μην πέσεις. Οι χαρές σου, οι θρίαμβοι και οι επιτυχίες σου δεν είναι δικές μου. Όμως ειλικρινά απολαμβάνω να σε βλέπω ευτυχισμένο. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά μας. Είναι αυτό που λέει πήγαμε καλά στο διαγώνισμα. Ή δεν γράψαμε καλά σήμερα. Περάσαμε, μας έκοψε. Δεν κρίνω τις αποφάσεις που παίρνεις στη ζωή σου. Αρκούμε να σε στηρίξω, να σου δώσω κουράγιο και να σε βοηθήσω αν μου το ζητήσεις. Δεν μπορώ να περιορίσω μέσα σε όρια που πρέπει, το βλέπω και καλά, να πραγματοποιήσει, όμως θα σου προσφέρω τον ελεύθερο χώρο που χρειάζεσαι για να μεγαλουργήσεις. Δεν μπορώ να αποτρέψω τις οδύνες σου όταν κάποιες θλίψεις σου σκίζουν την καρδιά. Όπως μπορώ να κλάψω μαζί σου και να μαζέψω τα κομμάτια για να τη φτιάξουμε ξανά πιο δυνατή. Δεν μπορώ να σου πω ποιος είσαι ούτε ποιος πρέπει να γίνεις. Μόνο μπορώ να σε αγαπώ όπως είσαι και να είμαι φίλος σου, γονιός σου, σύντροφος, οτιδήποτε. Αυτές τις μέρες σκεφτόμουν τους φίλους και τους φίλες μου. Δεν ήσουν πάνω ή κάτω ή στη μέση. Δεν ήσουν πρώτος ούτε τελευταίος στη λίστα. Δεν ήσουν το νούμερο ένα ούτε το τελευταίο. Να κοιμάσαι ευτυχισμένος, να εκπέμπεις αγάπη, να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί. Ας βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Να αρπάζουμε τις ευκαιρίες, να ακούμε την καρδιά, να εκτιμούμε τη ζωή. Πάντως δεν έχω την αξίωση να είμαι ο πρώτος, ο δεύτερος ή ο τρίτος στη λίστα σου. Δεν μπαίνουν θέματα αξίας στις σχέσεις των ανθρώπων, όποιες και αν είναι αυτές. Μου αρκεί να με θέλεις σαν φίλο και σε ευχαριστώ που είμαι. Ο Μπόρχες. Λοιπόν, με αυτό το συγκινητικό ποίημα σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά.